αν αποδοκιμάστηκε κάτι με καθαρό τρόπο, αν διαφωνείτε προφανώς το, μου το λέτε, στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, είναι το κατά πόσον η απλή αναλογική μπορεί να αποτελέσει σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς εισπράτεται αυτό το μήνυμα της κοινωνίας, με δεδομένο ότι έστω και με την κριτική εσείς που είχατε ασκήσει για το όριο το 3% το κατόφλι, είναι καταστατική θέση 100 χρόνια για σας η απλή αναλογική. Ναι, κύριε Μελιγκόνη, καταστατική θέση, θέση αρχής για να είναι ισότιμη η ψήφος κάθε ανθρώπου που ψηφίζει. Ναι, ναι. Έως εκεί όμως, γιατί οι κυβερνήσεις συνεργασίας γίνονται ανάμεσα σε κόμματα που έχουν κοινή στρατηγική, που έχουν κοινή στόχευση και κοινές κατευθύνσεις. Και είναι φανερό εδώ, νομίζω το παραδέχονται όλοι, ότι το ΚΚΕ κινείται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Όμως, κύριε Μελιγκόνη, αφήστε το ότι δεν ήταν και απλή αναλογική όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα αναλογικότερο σύστημα. Όμως, ποιο ήταν το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής? Άλλαξε ο συσχετισμός ανάμεσα στα αστικά κόμματα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Αυτός όμως ο συσχετισμός επιτρέπει μια χαρά, επέτρεπε, μάλλον γιατί τώρα πια έχουν προκηρυχθεί οι δεύτερες εκλογές, επέτρεπε το σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης συνεργασίας ανάμεσα σε οποιοδήποτε συσχετισμό ανάμεσα σε αυτούς. Και λέει και κάτι άλλο το αποτέλεσμα της Κυριακής, κύριε Μελιγκόνη. Λέει ότι η επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα έχει μια αντιλαϊκή πολιτική από χέρι, θα έχει μια αντιπολίτευση κυρίως, η οποία θα είναι στήριγμά της και θα συνενεί στις βασικές κατευθύνσεις αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Τι να πω για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την πράσινη μετάβαση, για τη δημοσιονομική ισορροπία, για τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αν ρωτήσετε τους κυρίους που είναι εδώ, θα τους βρείτε όλους σύμφωνους. Αυτά είναι τα μεγάλα, αυτά είναι τα στρατηγικά που καθορίζουν και τα μικρά. Γι' αυτό και είπαμε εμείς ότι το μόνο θετικό αποτέλεσμα που βγήκε από αυτή την κάλπη ήταν η ενίσχυση του ΚΚΕ, κύριε Μελιγκόνη, σε αυτές τις εκλογές. Σημαντική ενίσχυση. Δεν πανηγυρίζουμε, είναι όμως μια σημαντική ενίσχυση, είναι ελπιδοφόρα δε αυτή η ενίσχυση, γιατί συνέβη σε λαϊκές γειτονές, στην Αττική κυρίως, όπου ζει η πλειοψηφία του λαού. Κύριε Δελή, με συγχωρείτε όμως. Κυρίως στα αστικά κέντρα, και αυτό αποτελεί, και κλείνω κύριε Μελιγκόνη, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους αγώνες που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή. Και εδώ που τα λέμε, στην αντιπολίτευση, όχι οποιαδήποτε αντιπολίτευση, γιατί αντιπολίτευση θα κάνουν και τα άλλα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία έκανε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτό ήταν κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Σημασία έχει από ποια σκοπιά γίνεται αυτή η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση του ΚΚΕ γίνεται από τη σκοπιά των εργατικών, των λαϊκών συμφερόντων. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ελπιδοφόρο και παρήγορο το ότι αυξήθηκε η κοινοβουλευτική του δύναμη, η οποία θα κατατεθεί όλη από αύριο στους αγώνες που έχουν ήδη ξεκινήσει και συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους, όπου εφαρμόζεται δηλαδή η αντιλαϊκή πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Ωστόσο, κύριε Δελή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε σχεδόν 12 μονάδες. Το ΜΕΡΑ έχασε άλλες 2 μονάδες και βρέθηκε εκτός Βουλής. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχατε καταγγείλει την κυβέρνηση για ένα φιλελεύθερη πολιτική. Είχαμε δει να ξεπηδάνε εργατικά κινήματα, οι διανομείς, όλοι οι εργαζόμενοι. Είχατε καταγγείλει τις ρυθμίσεις Χατζηδάκη κλπ. Και Βρούτσι βέβαια. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι, για να χρησιμοποιήσω τώρα λίγο την αργό, τσιμπήσατε 2,5 μονάδες, ενώ είχαμε κατάρρευση όλων των άλλων κομμάτων της αριστεράς, γιατί σας αρκεί? Καταρχάς δεν είπαμε ότι μας αρκεί. Εμείς λέμε στο λαό ότι έκανε το πρώτο βήμα, μπορεί να κάνει και τα επόμενα και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα ως φορέας, όπως είπα, της μοναδικής γνήσιας αντιπολίτευσης από τη σκοπιά των εργατικών, των λαϊκών συμφερόντων. Όμως η συνάντηση με όλον αυτόν τον κόσμο, οι 130.000 περίπου ψήφοι που επέλεξαν περισσότεροι άνθρωποι το ΚΚΕ, ήταν καρπός της συνάντησής τους στο κίνημα, στις μεγάλες κινητοποιήσεις, στον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς που θεσμοθέτησε και θωράκισε νομικά ο ΣΥΡΙΖΑ για να τους εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, απέναντι στο έγκλημα των τεμπών, όπου ο λαός φώναζε εκείνο το συγκλονιστικό σύνθημα και τους έβαζε όλους στο κάδρο των ευθυνών, από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά,
που είχε και την βασική ευθύνη τώρα, την μεγάλη. Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που έγιναν με τους φοιτητές, όλες οι κινητοποιήσεις που έγιναν στην πανδημία, να θυμηθούμε μονάχα εκείνη την αξέχαστη Πρωτομαγιά του 2020, όπου όταν όλοι οι άλλοι λούφαζαν κυριολεκτικά, που ήταν αλήθεια αυτοί που λένε ότι θα κάνουν τώρα αντιπολίτευση το 20 και το 21, όταν πρότειναν κοινούς υπουργούς υγείας. Ποιος στάθηκε δηλαδή στην πράξη απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική? Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Γιατί όπως ακούσατε, και το έχετε ακούσει όλοι φυσικά, ότι η αρινή απόφαση της η αρινή έκθεση της Κομισιόν λέει, κλείνει το ζήτημα των τριετιών μέχρι το 2027-2028. Και όταν και όποτε εφαρμοστούν αυτές, δεν θα εφαρμοστούν, λέει, αναδρομικά. Αλήθεια, τι έχουν να πούν τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύονται από τις αποφάσεις της για όλα αυτά τα ζητήματα? Δεν είναι ψέματα, δεν είναι υποκρισία όλα αυτά όσα τάζουν στους εργαζόμενους? Θα τις πάρουν τις τριετίες εργαζόμενοι, κύριε Μελιγκόνη, και θα τις πάρουν με τους αγώνες τους και τις διεκδικήσεις τους, και το ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό μέσα στη Βουλή θα υποστηρίξει με πάθος αυτά τους τα αιτήματα. Να απορρίψει ο λαός λοιπόν τα ψευτοδιλήμματα και τους εκβιασμούς αυτών των νέων δεύτερων εκλογών, παρότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Να μην φοβηθεί και να στηρίξει ακόμα πιο μαζικά το ΚΚΕ, το μοναδικό του αποκούμπι στην αντιλαϊκή πολιτική, η οποία έρχεται ανεξάρτητα από τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Αυτό λέμε στο λαό να κάνει, να γίνουν πολλές περισσότερες οι κόκκινες ψήφοι που θα μπουν στην κάλπη, γιατί κέρδος θα έχει από αυτό ο λαός, και να μην αναζητά και να μην κάνει δικά του προβλήματα, τα προβλήματα που έχουν μεταξύ τους τα αστικά κόμματα για το ποιο θα είναι πρώτο, ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο. Πρέπει να τους αντιμετωπίζει ως φορείς της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, και αυτό το έχουν αποδείξει με τη στάση τους και μέσα στη Βουλή, όταν έχουν ψηφίσει όλοι μαζί κορυφαία νομοσχέδια, αλλά και στο κίνημα, όπου είτε απουσιάζουν είτε το υπονομεύουν.